Καλησπέρα στους Έλληνες επικαλιστές. Ο αγώνας ξεκινάει. Ένας αγώνας που περιμέναμε για καιρό. Bluesman εναντίον Κουκουβάου. Στην περιγραφή Πάνος Ψάι, όπως το περιμένατε όλοι. Χορηγός μας το πιστοπολείο Θανάσης. Βλέπετε εδώ, σουβλάκια. Περιμένουμε στο loading. Ένας μεγάλος αγώνας, όλοι αγχωμένοι, κανένας δεν μπορεί να προσδιορίσει τον νικητή, είναι εξίσου καλοί και οι δύο. Έχω μαζί μου τον Κωστή, τον Λαφριζέ. Μια δήλωση Κωστή για τον αγώνα. Κωστή, είσαι εδώ. Έχω βάλει μύτο μικρόφωνο για να μην έχουμε παρεμβολές από ήχους που υπάρχουν μέσα στο σπίτι μου. Α, μάλιστα. Θέλω να μείνει η περιγραφή σου αψεγάδιαστη. Θα θέλαμε ένα σχόλιο πριν φύγεις και βάλεις το mute. Όλα μου τα λεφτά είναι στο Panther. Σε ευχαριστούμε, Κωστή. Θα λέμε σε 5-10 λεπτά, σου κάνεις αγώνας. Να υπενθυμίσουμε ότι ο αγώνας είναι στο πρώτο First Blood. Θέλω να επισημάνω ότι όποιος και αν είναι ο νικητής, δεν μπορώ να προσδιορίσω ποιος είναι ο νικητής ή ποιος θα είναι ο νικητής, αλλά ένας αγώνας ένας εναντίον ενός δεν θέλει να μειώσει ούτε να ανεβάσει κάποιον αθλητή του game αυτού. Μπορεί αυτή τη στιγμή να κερδίσει ο Α και την άλλη φορά που θα ξαναπαίξουν να κερδίσει ο Β. Δεν έχει να κάνει. Είναι εξίσου καλή και δύο. Βλέπετε το Z εδώ ξεκινάει με Blade και 3 Pot. Πάθεων ακόμα δεν έχει ψωνίσει, είναι ακόμα σκεφτικός. Ο Z περιμένει ανυπόμονος στο Turret. Ο Πάθεων αποφασίζει τελικά να ξεκινήσει με ένα Mana Pot, 2 Potion και Blade κι αυτός. Βλέπουμε ότι ξεκινάνε επιθετικά και οι δύο. Εδώ λιμάρει τα νύχια του ο Zed. Κουκουβάω κι αυτός ανυπόμονος. Βλέπετε την ειρωνία από το Κουκουβάου. Οι μορφασμοί, επιθετικοί μορφασμοί. Zed που δείχνει να ενοχλείται, γι' αυτό και πετάει Q, σπαμάρει Q συνέχεια. Μόλις βγήκαν και τα Minions. Για να δούμε τι γράφει εδώ. Νιώθεις το άγχος. Δοκιμάζει πολύ ο Κουκουβάο τον The Bluesman, ίσως τον υποτιμάει κιόλας. Υπάρχει μια μικρή υποτίμηση. Εύχομαι να του βγει σε καλό. Το κλασικό spam από το Pantheon, επιθετικό spam για να αναζητήσει το First Blood. Βλέπουμε εδώ το Zed δυσκολεύεται να φαρμάρει, δυσκολεύεται να τον πλησιάσει. Φαρμάρει πολύ δύσκολα, έχει κλειστεί στο τούρε του. Ίσως πράγματι μπορεί να είναι αγχωμένος. Ο Πάθεων δεν τον αφήνει να ανασάνει. Πιστεύουμε ότι, ταπεινή μου άποψη, ο Zed θα προσπαθήσει να φτάσει στο level 6 για να γίνει πιο επιθετικός. Θα παίξει αμυντικά μέχρι το 6, θέλω να πιστεύω. Πάθεων που δεν του είχε αφήσει καθόλου περιθώρια, έχει κλειστεί μέσα στο tower ο Zed. Βλέπετε εδώ το Πάθεων πως πιέζει ασφιχτικά. Δεν τον αφήνει να πάρει minion κανένα.
ασφιχτικό pressing, αναμενόμενο βέβαια από το Pantheon. Μ' αρέσει η περιγραφή που κάνω, τα σουβλάκια μου κρυώνουν δυστυχώς, θα αρχίσω να τρώω. Με συγχωρείτε, δεν αντέχω άλλο. Ζεντ με σκιές προσπαθεί να σπαμάρει το Pantheon, να του φάει όσο περισσότερη ζωή μπορεί. Είναι δύσκολο ακόμα στο χαμηλό level αυτό που είναι. Προσπαθεί να παίξει αμυντικά, παίζει passive game ο Zed. Αυστηρό passive game. Άρχισε να γίνεται πιο επιθετικός τώρα. Ο Pantheon δεν τον φτάνει. Pantheon πάει για την επίθεση. Pantheon που έχει ignite όπως και ο Zed έχει ignite. Και οι δύο με ignite. Τον εδιώχνει ο Pantheon να μην μπορέσει να φαρμάρει παραπάνω. Βλέπετε ο Zed θεωρώ πως είναι αγχωμένος και αυτή η απόφαση μου ήταν επειδή βλέπω ότι αστοχεί πάρα πολύ τα skill του. Αστοχεί πάρα πολύ τα skill του. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Pantheon είναι στο Diamond Division, ο Zed είναι στο Platinum. Έχουν ένα division διαφορά, αλλά ο τρόπος παίξηματος του ενός και του άλλου διαφέρει. Πολύ passive game ο Zed. Δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Βλέπετε αστοχή πάλι. Είναι δείγμα άγχους αυτό. Βλέπετε στο farm ο Pantheon τον έχει ξεπεράσει κατά πολύ το Zed. Στα 6 λεπτά ο αγώνας. Zed που βρίσκει την ευκαιρία να φαρμάρει τώρα όσο περισσότερο μπορεί. Ο Pantheon που του έρχεται από τον ουρανό. Ούλτιο Zed. Εδώ θα φανεί το first blood. Και το παίρνει ο Pantheon με διαφορά. Ο Pantheon είναι ο νικητής. Πετάγεται ο Zed τώρα. Ο Zed απογοητευμένος. Πετάγεται μέσα στην κλίση. Ενοχλήθηκε. Γελάει ο Pantheon. Η νίκη ήταν αυτή. Ευχαριστούμε που το παρακολουθήσατε. Τελείωσε ο αγώνας. Ευχαριστώ. Γεια.